Οδηγείται τώρα ο Ντόμνουλ Μουλίνες. Τα λογανέσες τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η κίνηση της τετάρτης υποδρομίας για την ποδοπορία. Προσπαθεί από τον εσωτερικό διάδρομο ο Κάγκαρος, αλλά και ο Τουλμάστερ και ο Ζεύς και ο Κάλυπος. Ο Ζεύς τώρα θα πάρει την πρωτοπορία και θα οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από τον Κάλυπο που ακολουθεί τώρα δεύτερος. Και όπως είναι ο Ντόμνουλ Μουλινές μαζί με τον Τουλμάστερ, ο απόκληρος βελτιώνει σιγά σιγά θέση του Κάγκαρος. Καρίνια Σπίρτ και Μέντικος πίσω σε αυτό το σημείο. Ζεύς βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται δύο μήκη του Ντόμνουλ Μουλινές που περνά τώρα δεύτερος. Ο Κάλυπος ακολουθεί. Απόκληρος ο οποίος τρέχει στην εξωτερική είναι λίγο πιο πίσω με Τουλμάστερ και Κάγκαρο. Πίσω του ομιλού εξακολουθεί να βρίσκονται ο Καρίνια Σπίρτ μαζί με τον Μέτικο. Περνούμε το χιλιάρι. Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Ζεύς με τον Κάλυπο να ακολουθεί τώρα στη δεύτερη θέση του ένα αμυγό. Απόκληρο και μέσα στη εσωτερική ο Ντόμνουλ Μουλινές λίγο πιο πίσω. Τουλμάστερ ο Κάγκαρο. Καρίνια Σπίρτ πίσω του ομιλού βρίσκεται ο Μέτικο. Το εξακοσάριο Ζεύς βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται. Πιο πίσω προσπαθεί από την εξωτερική του απόκληρο να περάσει δεύτερο. Λίγο πιο πίσω είναι ο Ντόμνουλ Μουλινές ο Κάλυπο. Τουλμάστερ κάνει καλό φίνισο ο Κάγκαρο πιο πίσω. Καρίνια Σπίρτ φτάνει με το 400. Ο Ζεύς βρίσκεται στην πρωτοπορία και τον καταδιώκει τώρα ο απόκληρος. Ο Ντόμνουλ Μουλινές δεν φαίνεται να έχει πολλές δυνάμεις. Δυνάμεις φαίνεται να έχει ο Καερίνια Σπίριτ, ο οποίος περνά στην τρίτη θέση και έχει πολύ καλό φίνις. Και μάλιστα ετοιμάζεται να κάνει τελική επίθεση στους Ζεύς και απόκληρο. Απόκληρος περνά στην πρωτοπορία, όμως δέχεται αμέσως την επίθεση του Καερίνια Σπίριτ, ο οποίος είναι δυνατός στην εσωτερική. Παραμένει κοντά τους και ο Ζεύς. Καερίνια Σπίριτ από την εξωτερική όμως είναι δυνατός και περνάει στην πρωτοπορία τώρα. Καερίνια Σπίριτ με πολλές δυνάμεις θα κερδίσει εύκολα. Ζεύς απόκληρος και Τουλμάστερ.